Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς Γιάννη Καντέλη ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η ορκομοσία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά. Ακριβώς 4 η ώρα λοιπόν ο κύριος Σαρμάς θα ορκιστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Αμέσως μετά με τα πόδια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί όπου στα σκαλοπάτια θα τον περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον υποδεχτεί και ταυτοχρόνως να του παραδώσει τα κλειδιά διότι θα είναι ο επόμενος ένικος του Μεγάρου Μαξίμου για τον επόμενο μήνα και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών στις 25 Ιουνίου Μάρκο. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται επίσης να παραδώσει τον κύριο Σαρμά ένα μπλε φάκελο με όλες τις εκκρεμότητες και όλα τα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο και του επιτελικού κράτους. Η ίδια διαδικασία σε αυτό το πλαίσιο έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες με τους υπουργούς να παραδίδουν παρόμοιους φακέλους με τις εκκρεμότητες και τα ανοιχτά θέματα των υπουργείων τους στους υπηρεσιακούς γενικούς γραμματείς που ορίζει το επιτελικό κράτος, ώστε να υπάρχει αυτή η συνέχεια στην διακυβέρνηση. Ενώ αύριο θα έχουμε την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα, λίγη ώρα μετά την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου και την παραλαβή παράδοση βεβαίως στα Υπουργεία. Πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας που θα την παρακολουθήσουμε μπροστά στις κάμερες θα μεταδίδεται ζωντανά τόσο η είσοδος του κυρίου Σαρμά στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και ο σύντομος διάλογος που αναμένεται να έχουν στον καναπέ του Μεγάρου Μαξίμου. Θα αναχωρήσει από εδώ, θα πάει στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, στον τρίτο όροφο εκεί που βρίσκεται το γραφείο του, προκειμένου εκεί πλέον να λειτουργεί το στρατηγείο του Ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Ήδη τα περισσότερα στελέχη από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν αναχωρήσει από εδώ και βρίσκονται στην Πειραιώς. Μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη θα φύγουν και οι τελευταίοι συνεργάτες του και αφού βοηθήσουν βεβαίως τον κύριο Σαρμά και τους δικούς του ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου να εγκατασταθούν και να αρχίσουν να τρέχουν πλέον την διακυβέρνηση της χώρας τον επόμενο μήνα. Ο κύριος Σαρμάς που αναλαμβάνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ως ο αρχαιότερος εκ των τριών δικαστών των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, εξού και η επιλογή της κυρίας Κατσακελαροπούλου στο πρόσωπό του, ο οποίος αναλαμβάνει πρωθυπουργός με τον ορισμό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου να γίνεται λίγη ώρα αργότερα σήμερα με επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα ονόματα τα οποία αναμένεται να στελεχώσουν αυτή την κυβέρνηση. Προφανώς μιλάμε για μη πολιτικά πρόσωπα και ιδιαίτερη σημασία έχουν αυτοί που θα βρεθούν στα κρίσιμα υπουργεία για το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Κασκαρέλης, ο πρώην πρέσβης κύριος Κασκαρέλης θα βρίσκεται στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Ιαλκιβιάδης Στεφανής ακούγεται για την θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο επόμενο διάστημα. Ενώ ο κύριος Τουρνάς, ο υφυπουργός μέχρι πρότινος πολιτικής προστασίας, αναμένεται να αναλάβει χρέη Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και ως μια συνέχεια στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σαρμάς, ο οποίος ορκίζεται. Χαιρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σε ο Θεός, ευχρίσιμο δόξα σου. Με δόξα να ληφθείς αδημόνης στους ουρανούς και δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμούμου Υγείας Αυτοκριτών. Δυνάμει του Τιμίου και Ζαβίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκπρεμνίων δυνάμων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου, υπόθηση προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθνούμενων Αποστόλων, πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υπογράφει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός δέχθηκε και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.
Γιάννη Καντέλη, υπογράφει και ο Μακαριότατος. Mm-hmm. Και εν συνεχεία θα υπογράψει και ο κύριος Σαρμάς, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ο οποίος... Είναι θρησκευτικό όρθο, ναι, λοιπόν, ναι. Ο κύριος Σαρμάς. Ο κύριος Ιερώνημας ήταν ο πρώτος που βρέθηκε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο για την σημερινή τελετή ορκωμοσίας του νέου υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Με την υπογραφή του κυρίου Σαρμά, λοιπόν, έχουμε επισήμως την ανάληψη των καθηκόντων του. Εν συνεχεία θα φύγει από το Προεδρικό Μέγαρο Μάρκο, θα πάει κατευθυνθεί δίπλα ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου, εδώ που είναι ήδη ανοιχτή η κεντρική πύλη του Μεγάρου Μαξίμου, όπου θα τον περιμένει στα σκαλοπάτια ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, για να τον υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και τώρα ετοιμάζεται να υπογράψει Γιάννη Καντέλη, κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Σαρμάς, που ανέλαβε καθήκοντα, που ορκίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε όταν ο Ιωάννης Σαρμάς μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να παραλάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επιστροφή στην κανονική ροή προγράμματος.